Καταδικάζουμε και εμείς με τη σειρά μας το νομοσχέδιο έκτρωμα που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο στείνει στο εκτελεστικό απόσπασμα την πολύπαθη υγεία του λαού, κατά παραγγελία βέβαια των κλινικαρχών και των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων της υγείας. Όσο δηλαδή στις αύριες από την περίοδο της πανδημίας, αλλά φαίνεται πως τα θέλουν όλα. Θέλουν να ξεζουμίσουν τους εργαζόμενους και το λαό να εκμεταλλευτούν την ανάγκη τους για υγεία. Είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Προετοίμαζαν για χρόνια το αντιδραστικό του σχέδιο, όμως η πανδημία τους καθυστέρησε, αφού φανέρωσε για άλλη μια φορά τη σαπίλα του συστήματος της βαρβαρότητας που ζούμε, όπου οι υγειονομικοί στα δημόσια νοσοκομεία έκαναν ό,τι μπορούσαν για να υπηρετήσουν το λαό που υπέφερε την ίδια στιγμή που οι κλινικάρχες τις άφησαν. Το νομοσχέδιο για την υγεία που δόθηκε στη δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνει την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών. Αν ψηφιστεί σε συνδυασμό και με τις μεγάλες ελλείψεις υγειονομικό προσωπικό και την εγκατάλειψη του δημοσίου συστήματος υγείας από εξοπλισμό και υποδομές, θα οδηγήσει στους ταλαιπωρημένους αρρώστους που περιμένουν για μήνες τις λίστες αναμονής των χειρουργείων, πανάκριβων θεραπείων, πελάτες σε μεγάλες κλινικές και ιδιώτες. Η κατάσταση της αποκλειστικής απασχόλησης για τους γιατρούς και εσύ δεν είναι ένα μέτρο που αφορά κυρίως τους γιατρούς, αλλά τον λαό και τους εργαζόμενους. Επίσημα πλέον θα γινόμαστε φορά στους μεγάλους ιδιωτικούς ομίλους όλοι ασθενείς. Είναι άλλωστε η ίδια πολιτική που αφήνει εμάς εργαζόμενους απροστάτες στους χώρους δουλειάς που έχει υποβαθμίσει το σώμα επιβεβαιώσης εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε εξεργοστάσεις εργάτες που σακατεύονται, εργατικά ατυχήματα που πολλές φορές στάβονται και δεν δηλώνονται. Είναι διαχρονικό το αίτημα των συνδικάτων για δημιουργία κέντρου υγείας στην υπέτησή του, πλήρως εξοπλισμένο και στελεχωμένο, που θα μπορεί να αντιμετωπίσει επίγοντα περιστατικά, παίζοντας καθοριστικό ρόλο την κρίσιμη στιγμή μετά από ένα εργατικό ατύχημα. Τραγική βέβαια είναι και η κατάσταση και στο νοσοκομείο του Κυλικής, μια πόλη με χιλιάδες βιομηχανικούς εργάτες, το οποίο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων απλά δίνεται ένα φύλλο πορείας για το εφημερεύον νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, με πολύτιμες και κρίσιμες πολλές φορές ώρες να χάνονται. Σε συνθήκες που οι λίστες των τακτικών ιατρίων και των χειρουργείων στις δημόσιες δομές και στα νοσοκομεία σήμερα ξεπερνούν κάθε όριο, τα ραντεβού με τον γιατρό, τον ιδιωτικό γιατρό και ιδιωτικό κέντρο θα γίνει αναντικατάστατος μονόδρομος για χιλιάδες ανθρώπους που θα έρθουν σε αυτήν την ανάγκη. Πρακτικά, η πλειοψηφία των νοσοκομείων, κυρίως στην περιφέρεια, θα διεκπαιρεώνουν τα επίγοντα περιστατικά και θα παρέχουν υποβαθμισμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας. Η είσοδος ιδιωτών γιατρών μερικής απασχόλησης που θα καλύπτουν τρύπες και κενά όπως τις δημόσιες δομές υγείας, καταδικάζει τους ασθενείς σε τραγική υποβάθμιση της παρεχόμενης περίθαλψης και σε επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας. Η πείρα την περίοδο της πανδημίας βέβαια το επιβεβαιώνει. Αυτά βέβαια είναι το αποτέλεσμα της διαχρονικής στόχευσης για συμπίεση του κόστου λειτουργίας των δημοσίων μονάδων υγείας και της ενίσχυσης της εμπορευματικής λειτουργίας τους και τα απογευματινά ιατρία. Η επίκληση του δημοσιονομικού εκτροχιασμού γίνεται για να κρύψουν την τρελή τροχιά των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτά τα μέτρα είναι η συνέχεια της πολιτικής της κυβέρνησης βέβαια και του ΣΥΡΙΖΑ που ενίσχυσε, γιγάντωσε τις ελαστικές σχέσεις εργασίας στα νοσοκομεία, δεν άγγιξε τον ιδιωτικό τομέα υγείας που πλούτιζε, αλλά τον άφησε να συνεπάρχει αρμονικά με το υποστελεχωμένο και εμπορευματοποιημένο ΕΣΥ. Εδώ συνάδελφοι πρέπει να σημάνει συναγερμός γιατί δίνουν τη χαρακτική βολή στο δημόσιο σύστημα υγείας
σε μια περίοδο που το λαϊκό εισόδημα κατασπαράζεται από τις αξίες σε ρεύμα, στα καύσιμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Το νομοσχέδιο έκτρωμα για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη πρέπει να το απορρίψουν οι εργαζόμενοι και ο λαός. Η πείρα από την περίοδο της πανδημίας έδειξε ότι ο λαός, σαν μια γροθιά με τους υγειονομικούς, μπορούν να παλέψουν και να υπερασπιστούν τη ζωή τους, την υγεία τους και τα δικαιώματά τους. Καμιά ανοχή, καμιά αναμονή. Να παλέψουμε για αποκλειστικά δωρεάν και σύγχρονες υπηρεσίες υγείας για όλο το λαό, για τη στελέχωση των δημοσίων μονάδων υγείας με μαζικές προλήψεις προσωπικού, για νέα αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης του δημοσίου συστήματος υγείας, να μην κλείσει, να μην συμπορευτεί κανένα νοσοκομείο και κανένα κέντρο υγείας.